Σύντροφοι και φίλοι, όταν μιλάμε για θέματα όπως την ασφάλιση και την υγεία, τότε το κεντρικό ζήτημα που τίθεται εξ αρχής είναι ένα. Αντιμετωπίζουμε τον ασθενή, τον ασφαλισμένο, ως εργαζόμενο που έχει δωρεάν δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή ποιότητα φροντίδας και περίθαλψης ή ως πελάτη. Όποιο σχέδιο διαχείρισης και αν προτείνεται, ως βάση εκκίνησης φέρει την τοποθέτηση απέναντι σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Και εκ των πραγμάτων, κάθε σχέδιο διαχείρισης που προτείνει τη λειτουργία του ΕΟΠΗ με όρους ασφαλιστικής εταιρείας, για να γίνει το σύστημα αποδοτικότερο, έχει απαντήσει στο παραπάνω δίλημα, επιλέγοντας να βλέπει τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο, σαν πελάτη, που θα έχει περίθαλψη αν και στο βαθμό που έχει να την πληρώσει ο ίδιος. Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία κάθε μοντέλου ιδιωτικής ασφάλισης. Ως εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Αλλά ας γίνω πιο συγκεκριμένος. Πρώτα απ' όλα, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν είναι εδώ και πολλά χρόνια κάτι άγνωστο στην Ελλάδα. Ειδικά την τελευταία δεκαετία είναι το βασικό πεδίο δραστηριότητας των ασφαλιστικών, στο οποίο βλέπουν πολλαπλασιασμό των εργασιών τους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, εκτιμάται ότι ατομικά ή ομαδικά ασφαλισμένοι στην υγεία είναι περί το 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Τα ασφάλιστρα ή αλλιώς τα έσοδα των ασφαλιστικών στον τομέα υγείας και ασθένειας σκαρφάλωσαν από τα 77 εκατομμύρια το 2009 στα 273 εκατομμύρια το 2019 και 300 εκατομμύρια ευρώ το 2020. Σημειώνοντας δηλαδή, μέσα στη δεκαετία της υποτιθέμενης κρίσης, μια αύξηση σχεδόν 400% και στη χρονιά του κορονοϊού αύξηση 9% όταν το ΑΕΠ σημείωνε αντίστοιχη πτώση. Αυτή η εκθετική αύξηση, βεβαίως, δείχνει κάτι. Δείχνει την ανάπτυξη της ιδιωτικής υγείας σε βάρος της δημόσιας. Γιατί, όσο υποβαθμίζονταν στοχευμένα όλα αυτά τα χρόνια το δημόσιο σύστημα, τόσο μεγάλωναν οι δουλειές των ασφαλιστικών και κλινικαρχών. Και αυτό έχει και συγκεκριμένο αποτύπωμα στα πακέτα ασφάλισης των ασφαλιστικών. Γιατί πώς κατάφεραν άραγε να τετραπλασιάσουν τα έσοδά τους σε μια περίοδο συρρήκνωσης του λαϊκού εισοδήματος? Ο κύριος τρόπος ήταν η αλλαγή των προσφερόμενων πακέτων. Για να μείνουν αυτά σε προσιτές τιμές, πλέον τα περισσότερα πατάνε πάνω σε ό,τι πληρώνει ήδη ο ΕΟΠΗ και καλύπτουν έξοδα από εκεί και πάνω. Με αυτό γίνεται φανερό και κάτι ακόμη. Πρώτον, το κεφάλαιο κάνει ήδη εκτεταμένη χρήση ΔΙΤ στην υγεία, πάνω στην οποία βασίζει την αύξηση κερδοφορίας του. Δεύτερο, η εικόνα που μπορεί να έχουν αυτή τη στιγμή πολλοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα νεότεροι, πως η ιδιωτική ασφάλιση είναι μια προσιτή εναλλακτική στο ρημαγμένο σύστημα υγείας, είναι ένα ψέμα. Οι ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας στην Ελλάδα είναι ακόμη σχετικά προσιτές, γιατί ουσιαστικά πατάνε πάνω στην ύπαρξη ενός έστω και λαϊλατημένου εκτεταμένου συστήματος δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο και εκμεταλλεύονται. Πάνω στο κομμάτι αύξηση του κόστους, αποκαλυπτική είναι και η σύγκριση που κάνει σε μελέτη της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών για τις ασφαλίσεις υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον δείκτη κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ιδιωτικής υγείας και παρά την τεράστια αύξηση που αναφέρθηκε, η Ελλάδα θεωρείται ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος του τι ξοδεύει ο λαός στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι υπερδεκαπλάσιος από ό,τι στην Ελλάδα. Ενώ στις χώρες που θεωρούνται από την αστική τάξη ως πρότυπα, μπορεί να μιλάμε και για ποσά 20-πλάσια. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως ακόμη και αυτό το κόστος που προβλέπεται στις παρουσιάσεις του νέου ΕΣΥ, όπου αναφέρουν πως το κόστος που θα χρειαστεί να πληρώνεται ανά άτομο στις ιδιωτικές ασφαλίσεις θα φτάσει στα 200 ευρώ το έτος, πρόκειται να ξεπεραστεί κατά πολύ, φτάνοντας σε απαγορευτικά επίπεδα για κάθε λαϊκή οικογένεια. Ας πάμε όμως και στις παροχές των ασφαλιστικών ως προς την υγεία. Παρότι η τελευταία σχετική μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών ήταν από το 2015, αποτύπωνε και εκείνη μια τάση που ξέρουμε όσοι εργαζόμαστε στον χώρο πως το μεσοδιάστημα μεγάλωσε κατά πολύ. Πρώτον, στα συμβόλαια υγείας ισχύουν κατεξοχήν απαλλαγές, όπως λέγονται στις καλύψεις, δηλαδή και να έχει συμβόλαιο υγείας ασφαλιστική, πάλι θα κληθείς πρώτα να βάλεις πάντα ένα ποσό από την τσέπη σου. Δεύτερον, εδώ και αρκετά χρόνια δεν προσφέρονται πια μακροχρόνια σταθερά συμβόλαια υγείας από ασφαλιστικές.
Αντί αυτών, τα συμβόλαια είναι ετήσια, κάθε χρόνο δηλαδή η εταιρεία αποτιμά αν ο συγκεκριμένος πελάτης τη ζημίωσε. Και αν είναι έτσι, προκειμένου να συνεχίσει να έχει συμβόλαιο μαζί σου, σου ζητάει περισσότερα λεφτά. Η ίδια αυτή λογική ισχύει και στα ομαδικά συμβόλαια που κάνουν εργοδότες για τους εργαζομένους σε αυτές, τα οποία διαφημίζονται και στα πλαίσια του νέου ΕΣΥ σαν μάνα εξ ουρανού. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας σε μια χρονιά αρρώστησαν υπερβολικά, την επόμενη χρονιά το ομαδικό ασφαλιστήριο θα ακριβίνει και ξανά και ξανά, όσο να είναι βέβαιο πως θα βγάζει κέρδος η ασφαλιστική. Σε όλα αυτά τα συμβόλαια, τέταρτον, ειδικά στα ομαδικά συμβόλαια υγείας, πάντα προβλέπονται εξαιρέσεις για οτιδήποτε οι ασφαλιστικές ξέρουν πως είναι το πιθανότερο να τις μειώσει. Χαρακτηριστικά, μπορεί να δει το ομαδικό συμβόλαιο να προβλέπει χρηματική ενίσχυση σε περίπτωση αποβολής, αλλά να εξαιρούνται οι πρώτοι μήνες της κύησης, τότε δηλαδή που συμβαίνει η συντριπτική πλειοψηφία των αποβολών. Εδώ να αναφέρουμε και ότι μεγάλο τμήμα τέτοιου τύπου ομαδικών ασφαλιστήριων δεν καλύπτει προληπτικές εξετάσεις, παρά μόνο κάποιες εκπτώσεις σε αυτές στις συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές. Αυξανόμενοι όμως είναι πέμπτον και οι αποκλεισμοί, δηλαδή μια ασφαλιστική ουσιαστικά να μην αποδέχεται να ασφαλίσει κάποιον βάσει της εικόνας της υγείας του ή να του ζητά πολλαπλάσια ασφάλιστρα. Τελευταίο τέτοιο πρόσφατο παράδειγμα είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εργοδότες απαιτούν από τους εργαζομένους που παραμένουν ανεμβολίαστοι έως και 200 ευρώ επιπλέον το μήνα για να ισχύει η ιδιωτική ασφάλισή τους. Παρόμοια όμως ισχύουν εκεί ήδη εδώ και χρόνια για καπνιστές, υπέρβαρους και άλλες κατηγορίες. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και το θέμα ταμπού για τις ασφαλιστικές και τα σχέδια για συστηματικότερη εμπλοκή τους στην υγεία. Τίποτα δεν εξασφαλίζει σε κανέναν πελάτη ασφαλιστικής εταιρείας πως αυτή δεν θα φαλιρίσει, με τον ίδιο να μένει στα μέσα μιας πανάκριβης νοσηλείας ή σε ακόμη χειρότερα ψάχνοντας τα λεφτά του. Μπορεί όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία χρόνια να διαβεβαιώνουν πως έχουν ληφθεί μέτρα που κάνουν αδύνατο να επαναληφθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα φαινόμενο όπως με την Ασπίδα το 2009, όπου οι ασφαλισμένοι ψάχνουν ακόμη το δίκιο τους. Όμως και μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων, είχαμε πάλι ανάκληση άδειας εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία είχε και ασφαλίσεις υγείας. Ταυτόχρονα, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, στη Ρουμανία, είχαμε μόλις πριν ένα μήνα ανάκληση άδειας της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας, τη City, που δραστηριοποιούνταν και στην Ελλάδα στην ασφάλιση οχημάτων, λόγω ακριβώς έλλειψης κεφαλαίων. Γενικότερα, οι διαβεβαιώσεις για τη θωράκιση των ασφαλιστικών από πιθανή χρεοκοπία αξίζουν όσο και εκείνες πως ο καπιταλισμός θα σταματήσει να έχει κρίσεις. Για να συνοψίσω, εμπλοκή των ασφαλιστικών εταιριών στον κλάδο της υγείας ήδη έχουμε σημαντική και στην Ελλάδα και είναι από τα βασικά τμήματα του κεφαλαίου που πιέζουν για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του συστήματος, λόγω χάρη χρηματοδοτώντας έρευνες για τα DRGs που ακούσαμε και προηγουμένως. Επομένως, η λειτουργία του ΕΟΠΗ ως μια ιδιωτική ασφαλιστική σημαίνει νέους κόφτες στις παροχές στους ασφαλισμένους, σε αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις, σε φάρμακα, σε θεραπείες. Για την εργατική τάξη και το λαό, μια τέτοια πορεία μόνο χειροτέρευση του βιωτικού επίπεδου πρόκειται να φέρει. Διέξοδος στον 21ο αιώνα δεν μπορεί να είναι η ατομική ευθύνη για την εξασφάλιση της νοσηλείας που χρειαζόμαστε. Διέξοδος και λύση αποτελεί πάλι για σύγχρονες, απολύτως δωρεάν, υπηρεσίες υγείας, εξετάσεις, νοσηλεία, φάρμακα, με έμφαση στην πρόληψη, μέσα από ένα ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας. Σε αυτή την πάλι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταθέτει τις δυνάμεις του και καλεί σε συμπόρευση όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, γιατί ακριβώς το ζήτημα της υγείας είναι ένα ζήτημα που αφορά όλο το λαό. Ευχαριστώ.